Πάμε τώρα στην Άντια, μια κοπέλα η οποία για πολλά χρόνια βασανιζόταν με τα κιλά της και δεχόταν βεβαίως αυτό το ρατσισμό που δυστυχώς όλοι οι άνθρωποι με περιτά κιλά τον αντιμετωπίζουν. Κατάφερε όμως να χάσει παρά τα προβλήματα υγείας που είχε 34 κιλά και τώρα πραγματικά η μόνη της έγνοια είναι το ποιο μπικίνι θα αγοράσει για να πάει διακοπές. Εγώ για πολλά χρόνια υπήρξα παχύσαρκη, έκανα πάρα πολλές προσπάθειες, οι οποίες όμως προσωρινά ήταν όλα καλά και μετά ξανά τα κιλά τα ξαναέπαιρνα. Ήμουν 102 κιλά, έφτασα να χάσω 34 κιλά σε 8 μήνες. Ως παχύσαρκη είχα άσχημη διάθεση. Δεν μπορούσα να χαρώ πράγματα τα οποία έβλεπα τους γύρω μου που ότι χαιρόντουσαν και μου δημιουργούσε μία μορφή κατάθλιψης. Οι άλλοι, λυπάμαι που το λέω, αλλά με αντιμετώπιζαν με ρατσισμό και ένας λόγος που αποφάσισα να κάνω μία τελική προσπάθεια ήταν κι αυτός. Είχα θέμα με τη χοληστερίνη μου, με τα τρικλικερίδια και επίσης θέμα με την υψηλή πίεση. Και πρέπει να τονίσω ότι τώρα μετά τη διατροφή αυτή της EuroDiet και τα δύο χάπια έχουν κοπεί. Ακολούθησα την μέθοδο EuroDiet. Είναι μία μεσογειακή διατροφή. Επίσης, ένα άλλο ευχάριστο γεγονός που συνέβη με τη διατροφή της EuroDiet είναι το λίπος χάθηκε από τα σημεία που έπρεπε και δεν έχω χάσει καθόλου μυϊκό ιστό. Και επίσης, δεν έχει υποστεί χαλάρωση το δέρμα μου. Ο κύριος Βλάχος είναι ο μοναδικός ο οποίος από την αρχή στάθηκε στο πρόβλημα όπως έπρεπε, με κατήφθηνε σωστά και του χρωστάω πάρα πολύ μεγάλη χάρη γιατί ήταν ο μοναδικός ο οποίος μου έδωσε σωστές συμβουλές καθ' όλη τη διάρκεια της διατροφής και είχα αυτό το τρομερό αποτέλεσμα που είχα. Κοντά μας είναι ο επιστημονικός διευθυντής της EuroDiet, γενικός ιατρός κ. Διονύσιος Βλάχος. Γεια σας. Τι κάνετε? Καλά εσείς? Καλά κι εμείς. Η Νάντια λοιπόν παρά τα προβλήματα υγείας που είχε κατάφερε να δυνατήσει. Πώς επετεύχθη αυτό? Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην καταφέρει να δυνατήσει κάνοντας τη μέθοδο EuroDiet. Ποια είναι η διαφορά της μεθόδου? Μα μου το πάτε αμέσως, μου το φαίνεται πολύ γρήγορα το θέμα. Ποια είναι η διαφορά της μεθόδου τότε από άλλες μεθόδους διαδής που ακολουθούν πολύ και που δεν καταφέρουν ποτέ να δυνατήσουν? Καταρχάς, η μέθοδος EuroDiet είναι ιατρική μέθοδος αδυνατίσματος. Εκτελείται μόνο από γιατρούς εκπαιδευμένους και λαμβάνει υπόψη όλες τις παραμέτρους του προβλήματος. Γίνεται μία πολύ λεπτομερής αξιολόγηση του ιατρικού, του ατομικού ιστορικού, του ψυχολογικού ιστορικού, του διατροφικού ιστορικού. Γίνεται μία ειδική λιπομέτρηση και από εκεί και πέρα εξατομικεύεται πλήρως στο πρόβλημα που έχει ο άνθρωπος που είναι μπροστά μας και πρέπει να αντιμετωπιστεί. Και φαντάζομαι έχει να κάνει και με κάποια ασθένεια που μπορεί να έχει, με το τι τροφές ίσως τον πειράζουν, τι τροφές μπορεί να παίρνει. Ισχύει αυτό? Κοιτάξτε να δείτε, ισχύει αυτό που ο Ιπποκράτης είχε πει και συνεχίζει να είναι πάντα επίκαιρο. Η τροφή μου φάρμακο και το φάρμακο τροφή. Η τροφή ελέγχει τις ορμόνες του σώματος και ανάλογα με το τι είναι αυτό που τρώμε μπορούμε να δημιουργήσουμε προβλήματα ή να είμαστε καλά. Σκεφτείτε που κάποιες φορές τρώμε και μετά το φαγητό θέλουμε να κοιμηθούμε. Σκεφτείτε που τρώμε και πυροδοτούμε μόνοι μας την πείνα. Αυτό το ότι τρώμε και μετά θέλουμε να κοιμηθούμε δεν είναι καλό? Φυσιολογικά τι θα περίμενε κανείς? Γιατί μου έλειπε. Μου συμβαίνει πάντα, γι' αυτό ρωτάω. Μου έλειπε ενέργεια. Την έφαγα. Μετά το φαγητό πώς πρέπει να είμαι? Καλύτερα ή χειρότερα? Α, εξαρτάται πόσο έχω φάει και τι έχω φάει. Έχει σχέση με το τι έχουμε φάει. Υπάρχουν τροφές οι οποίες μπαίνουν στο εγκεφαλικό κύτταρο ελεύθερα και οξυδώνουν τις λειτουργίες του. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα αυτή τη ραθυμία και τη βαριεμάρα μετά το γεύμα. Αυτός λοιπόν που βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση και δεν είναι απαραίτητο να έχει πολλά κιλά για να το πάθει, σημαίνει ότι απλά δεν έφαγε σωστά. Δημιούργησε μια οξυδοτική διαδικασία εκείνη τη στιγμή στον οργανισμό του. Αυτή η οξυδοτική διαδικασία είναι αυτή που θα δημιουργήσει και άλλα προβλήματα υγείας στην πορεία. Και βέβαια, όταν αρχίσει κάποιος να βάζει κιλά, να γίνεται υπέρβαρος, τότε τα προβλήματα πολλαπλασιάζονται και τα επακόλουθα της παχυσαρκίας είναι γνωστά με κύριο το διαβήτη.
Ξέρετε κάτι όμως, κύριε Βλάχο, έτσι που μου τα λέτε, σημαίνει ότι γίνεται μια ολόκληρη μελέτη για τον κάθε άνθρωπο που θέλει να χάσει κάποια κιλά, για το τι τον πειράζει και τι μπορεί να φάει. Δηλαδή είναι μια ολόκληρη επιστήμη όλο αυτό, τελικά. Σαφώς είναι μια ολόκληρη επιστήμη και σαφώς εξηγούνται με κάθε λεπτομέρεια στον άνθρωπο που έχουμε απέναντί μας όλα τα στοιχεία που αφορούν τη σωστή διατροφή, πώς η διατροφή μας επηρεάζει αρνητικά, πώς μπορούμε να φάμε στο χειρότερο μπουφέ με το σωστότερο τρόπο. Εδώ έχουμε 4 φάσεις διαφορετικές, όπου στις 2 πρώτες αντιμετωπίζουμε δυναμικά το πρόβλημα, επαναφέρουμε τον οργανισμό σε σωστή κυταρική λειτουργία και άλλες 2 φάσεις που επανεκπαιδεύουμε τον ρυθμισμένο πια οργανισμό σε αυτό που είναι η σωστή διατροφή. Που η σωστή διατροφή είναι η μεσογειακή διατροφή. Απλά κανείς δεν ξέρει τι σημαίνει μεσογειακή διατροφή. Ο άνθρωπος που τι θα τελειώσει από εμάς. Μεσογειακή διατροφή. Είναι απλό και πολύπλοκο ταυτόχρονα. Σκεφτείτε ότι ο άνθρωπος που θα τελειώσει από το πρόγραμμα Euro Diet, στο χειρότερο μπουφέ, ξέρει να φάει με τον σωστότερο τρόπο. Και όχι μόνο ξέρει να φάει με τον σωστότερο τρόπο. Δεν αισθάνεται μειονεκτικά απέναντι στην επιλογή που κάνει. Όπως αυτός που καπνίζει, μάλλον όπως αυτός που δεν καπνίζει, δεν αισθάνεται μειονεκτικά απέναντι στον καπνιστή. Το κάνει και το χαίρεται. Κατά τη στοιχεία, ο ασθενής που θα τελειώσει το πρόγραμμα Euro Diet ξέρει πώς να φάει, το χαίρεται, γιατί είναι μια συνειδητή επιλογή. Σε εμάς δεν υπάρχει η έννοια της συντήρησης. Συντήρηση σημαίνει διαφορετικότητα, τιμωρία ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να φανταστεί κανείς. Συντήρηση μετά τη δίαιτα, εννοείται. Εκπαίδευση. Εκπαίδευση. Είναι αυτό η αλλαγή της φιλοσοφίας. Γιατί ρώτησα πριν, τώρα εγώ για τη μεσογειακή διατροφή. Γιατί η μεσογειακή διατροφή είναι να φας και μια σαλατούλα με ντοματούλα και μπαξιματάκι και φαντάζομαι ότι μεσογειακό είναι να φας και μια τεράστια κούπα που περιέχει τις ντομάτες. Και το... Ένα ζήτημα πολύ σημαντικό είναι ότι μέσα μας υπάρχει ένας λογιστής, ο οποίος είναι εξαιρετικός. Οπότε, ακόμη και αν υποθέσουμε ότι κάποιος ξέρει να τρώει μεσογειακά, αν τρώει περισσότερο από τις ανάγκες του, θα παχύνει. Υπάρχουν απλά πράγματα που μπορεί να πει κανείς πάνω στα βασικά κομμάτια της μεσογειακής διατροφής, όπως παραδείγματος χάρη να διαλέγει προϊόντα που είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά στη φυσική τους μορφή, ολικής, πολύσπορα, όσπρια, φρούτα, λαχανικά. Είναι πολύ σημαντικό να προσλαμβάνουμε ένα καλό κομμάτι πρωτεΐνης στα 3 κυρία γεύματα της ημέρας, στο πρωινό, στο μεσημεριανό και στο βραδινό. Πόσο θα μου πείτε, το μέγεθος της παλάμης του καθενός μας, χωρίς τα δάχτυλα, σε έκταση και σε πάχος, είναι η ποσότητα που η βιβλιογραφία μας λέει ότι πρέπει να προσλαμβάνει ένας οργανισμός για να διατηρεί την υπάρχουσα μυϊκή μάζα. Από εκεί και πέρα, 2 σαλάτες την ημέρα με μία κουταλιά της σούπας ελαιόλαδο και πράσινα φυλλώδη λαχανικά, ένα υγιεινό ενδιάμεσο σνακ με κάποιο γιαούρτι, με κάποιο φρούτο, με μία μικρή χούφτα ξηρούς καρπούς, μέτριες μερίδες που γίνονται μέτριες αν κάποιος τρώει σωστά. Ένα ποτηράκι κόκκινο κρασί, αν δεν υπάρχει αντένδειξη, έχει καρδιαγγειακό όφελος με συγκεκριμένο μηχανισμό. 30 λεπτά περπάτημα στην καθημερινότητά μας και όχι ειδικό. Δηλαδή, εκπαιδεύουμε τους ασθενείς μας να βάζουν την κίνηση στην καθημερινότητα και όχι το παραπάνω γυμναστήριο, κολυμβητήριο ή οτιδήποτε άλλο. Να εντάσσουν στην καθημερινότητά τους πράγματα που μπορούν να κάνουν και ξοδεύουν θερμίδες. Και από εκεί και πέρα, κάτι πάρα πολύ σημαντικό, πρέπει η περίμετρος της μέσης μας. Γιατί το σπλαχνικό λίπος, το λίπος που είναι μαζεμένο στην κοιλιά, αλλά όχι αυτό που πιάνουμε απ' έξω, αυτό που είναι πίσω από τους μυς, είναι αυτό που κάνει τα αγγειακά προβλήματα στην καρδιά. Πρέπει λοιπόν, για να είμαστε σωστοί, ένας γενικός κανόνας είναι η περίμετρος της μέσης μας πρέπει να είναι μικρότερη από το μισό του ύψους μας. Είμαι ένα 80, πρέπει να έχω 90 μέση και κάτω και ούτω καθεξής. Γιατί λοιπόν οι περισσότεροι άνθρωποι που κάνουν δίαιτες είτε καταφέρουν να χάσουν τα κιλά ή μετά τα ξαναπαίρνουν, επειδή ακριβώς δεν έχουν εκπαιδευτεί να τρώνε σωστά? Το πρόβλημα είναι αυτό. Το πρόβλημα είναι ότι όλοι κάνουν μία μέθοδο να δυνατήσουν, ορθόδοξοι ή ανορθόδοξοι, αλλά τελικά ξαναγυρίζουν στις παλιές διατροφικές τους συνήθειες. Πείτε μου λίγο για τις ανορθόδοξες μεθόδους. Ποιες μέθοδοι θεωρούνται ανορθόδοξες? Οτιδήποτε δεν είναι στη φυσιολογία του οργανισμού. Το να τρως παραδείγματος χάρη όσο κρέας θες, όσο ψάρι θες, όσο κοτόπουλο θες, αυτό το κάνουν τα λιοντάρια. Δεν το κάνουν οι άνθρωποι. Υπάρχουν πάρα πολλές τέτοιες δίαιτες. Γι' αυτό σας ρωτάω και επιμένω. Και επιβαρύνουν δυστυχώς πολλά συστήματα του οργανισμού, με κυριότερο το νεφρικό σύστημα. Υπάρχουν όρια ασφάλειας στα οποία πρέπει να κινηθούμε. Και η βιβλιογραφία μας τα δείχνει αυτά και η Euro Diet είναι στημένη πάνω στην βιβλιογραφία και θα τολμούσα να πω ότι είναι το state of the art της δίαιτας. Δεν είναι τυχαίο που συστήνεται σε νοσοκομεία, υπάρχουν μελέτες που έχουμε δημοσιεύσει σε πανευρωπαϊκά συνέδρια, ειδικά για το διαβήτη, όπου οι διαβητικοί θεραπεύτηκαν διατροφικά, απαλλάχθηκαν από τα φαρμακά τους, 96,7% σε 5 μήνες σταμάτησε τη φαρμακευτική του αγωγή, απλά
βάζοντας μια σωστή διατροφική πορεία στην καθημερινότητα. Πείτε μου σε ποιο διάστημα υπόσχεται η EuroDiet ότι θα υπάρχει απώλεια κιλών και περίπου πόσα κιλά. Αυτό το οποίο λέμε σαν γενικό κανόνα και έχει μια μικρή παρέκκληση του συν πλην ανάλογα με το πώς είναι ο καθένας, γιατί και όλα εξατομικεύονται, είναι ότι έχουμε μια απώλεια του 10% περίπου του βάρους μας στις επόμενες 40 με 45 μέρες από την εκκίνηση του προγράμματος και ούτω καθεξής. Αυτός είναι ένας φυσιολογικός καλός ρυθμός που κάποιος μπορεί να ακολουθήσει. Τώρα, αν κινηθεί και λίγο παραπάνω, θα χάσει περισσότερο. Αν έχει κάνει χιλιάδες δίαιτες στο παρελθόν και είναι πολύ μπλοκαρισμένος, θα χάσει λίγο λιγότερο. Αλλά περίπου εκεί βρισκόμαστε. Η Νάντια έχασε κάπου 34 κιλά. Έχουμε και περιπτώσεις που έχουν χάσει ακόμα περισσότερα κιλά. Έχουμε ασθενή που έχει χάσει 148 κιλά. Και γιατί δεν είπατε σε εκείνο να βγει να μιλήσει. Είναι ενδιαφέρον αυτό. Σκεφτείτε ότι έχουμε 16.000 ασθενείς αυτή τη στιγμή. 145 κιλά. Ναι, 148. Από πόσα? Από 238. Τι μου λέτε τώρα. Σε τι διάστημα η μέθοδος έγινε σε 17 μήνες. Η μέθοδος EuroDiet ουσιαστικά έχει την ίδια απώλεια σε ρυθμό, όπως έχει και η εγχείρηση για την παχυσαρκία. Η διαφορά είναι ότι εδώ έχουμε σχεδόν 100% διακράτηση της μυϊκής μάζας και απώλεια λίπους. Γι' αυτό και οι άνθρωποι που χάνουν 30, 40, 50, 60 κιλά με τη μέθοδο EuroDiet, τους βλέπει κάποιος και δεν πιστεύει ότι κάποτε είχαν τα τόσα κιλά τα οποία ισχυρίζονται, γιατί είναι απόλυτα φυσιολογικοί, δεν έχουν κρεμάσει, δεν έχει συμβεί τίποτε. Επίσης, η EuroDiet δεν απευθύνεται μόνο. Γίνεται και αυτό, δηλαδή δεν κρεμάει μετά το δέρμα. Μετά όταν από απώλεια υπάρχει κιλών. Πλήρης υποστήριξη του οργανισμού σε βιταμίνες, μέταλλα, ιχνοστοιχεία, ωμέγα 3, ωμέγα 6 και πλήρη υποστήριξη σε μακροθρεπτικά συστατικά, δεν έχει κανένα λόγο παρά απώλεια λίπους και τίποτε παραπέρα. Οι άλλες δομές δεν διαταράσσονται. Εδώ να τονίσω για να μην υπάρξει παρεξήγηση ότι η EuroDiet δεν απευθύνεται μόνο σε τέτοια νούμερα παχυσαρκίας. Η EuroDiet είναι μια μέθοδος που μπορεί να την ακολουθήσει κάποιος απλά για να μάθει να τρώει σωστά. Είναι μια μέθοδος γιατί πρέπει να χάσει 2, 3, 5, τόσα λίγα κιλά δηλαδή, μέχρι όσα και αν χρειάζεται να χάσει. Μέχρι όσα αν χρειάζεται. Μου το λέτε πάρα πολύ ωραία. Πραγματικά έχω εκπλαγεί με όλα αυτά που ακούω. Τώρα όμως κατά τις καλοκαιρινές διακοπές είναι εύκολο να τηρηθεί ένα πρόγραμμα. Είναι διέτης. Πάρα πολύ εύκολο. Ποδήλατο ξέρετε. Τώρα τι να πω. Και να πω και ψέματα ήξερα παλιά. Ξέρω ακόμα. Αν ανέβετε στο ποδήλατο τώρα, να είστε σίγουροι ότι θα ξανακάνετε ποδήλατο. Θα το θυμηθώ. Κατά τη στοιχεία και η σωστή διατροφή. Όταν ξέρεις να τρως σωστά και αυτό σου έχει γίνει ένστικτο, και έχεις πειραματιστεί πόσο καλά αισθάνεσαι με το σωστό τρόπο και ξέρεις ποιος είναι και ο λάθος τρόπος, ενστικτοδός επιλέγεις το σωστό τρόπο. Εξάλλου, να θυμάστε το εξής, ότι ένας άνθρωπος που έχει μια ισορροπία διατροφική είναι ένας καλός μαθητής. Ένας καλός μαθητής, αν τον πιάσουμε αδιάβαστο μια μέρα στο σχολείο, δεν τρέχει τίποτε. Συνεχίζει να είναι καλός μαθητής. Οπότε η ισορροπία κρατιέται πάρα πολύ εύκολα. Σας ευχαριστώ τόσο πολύ. Μας είπατε πάρα πολλά, πολλά ωραία πράγματα που δεν τα γνώρισα. Θα ήθελα να ξανάρθετε, να πούμε κι άλλα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ θερμά.